Φαίνεται ότι ο ιός δεν δοκιμάζει μόνο την υγεία μας, δοκιμάζει και τις ανθρώπινες σχέσεις και φαίνεται ότι ανατρέπονται τα δεδομένα που γνωρίζαμε και προ-κορονοϊού εποχή. Έτσι είναι. Ο ιός μας ήρθε πολύ ξαφνικά και ήρθε πολύ σαρωτικά και αλλάζει τα πάντα από ό,τι φαίνεται. Τελείως ξαφνικά μπήκαμε σε ένα νέο πλαίσιο επαφών, επικοινωνίας και ενώ μέχρι τώρα μικροί και μεγάλοι τονίζαμε πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο τα λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας, αυτά που λέμε, αλλά και ο τρόπος που τα λέμε, η χρειά της φωνής μας, το πώς κουνάμε το στόμα μας, η καθαρότητα των λόγων μας, οι κινήσεις, το πόσο κοντά πάμε στον άλλο, πώς τον πιάνουμε. Τώρα μπαίνουμε σε μία νέα εποχή, η οποία τα αλλάζει όλα αυτά υποχρεωτικά, δεν έχουμε περιθώρια επιλογών. Έχουν μπει φραγμοί, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Έχουν μπει φραγμοί και μάλιστα και πολλοί, και συγχωρέστε με, έχουν βρει ως αντίδοτο τις διαδικτυακές σχέσεις, τις διαδικτυακές επαφές, δηλαδή κάτι που θεωρούσαμε το προηγούμενο διάστημα κακό μέχρι ένα σημείο, τώρα θεωρείται δεδομένο και ο μόνος τρόπος τελικά να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με κάποια άτομα που επιθυμούμε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, να τονίσουμε τη φράση «ο μόνος τρόπος», δηλαδή τώρα δεν έχουμε πολλές άλλες επιλογές. Πριν είχαμε επιλογές να βρεθούμε διαζώσεις, να αγγίξουμε τους οικείους μας, να τους μυρίσουμε, να έρθουμε πιο κοντά, μικροί, μεγάλοι. Τώρα είναι ο μόνος τρόπος. Αυτός ο αποκλεισμός λοιπόν της επαφής ζωντανά και από κοντά μας αναγκάζει να κάνουμε τα ξινά γλυκά. Να προσπαθούμε δηλαδή να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε ότι αυτός ο νέος τρόπος είναι καλός. Εγώ απλά θέλω να σου πω ότι είναι ο μόνος τρόπος. Οπότε αναγκαστικά είναι και καλός. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι οι ανθρώπινες ανάγκες είναι διαφορετικές. Οι ανθρώπινες ανάγκες θέλουν εγκύτητα, θέλουν πιο ολοκληρωτική προσέγγιση και επαφή. Τι οπότε μπορούμε όμως να κάνουμε μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, στη νέα καθημερινότητα, στη νέα κανονικότητα? Αυτό διαρωτά το κόσμος. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να συμπεριφερθούμε? Και ειδικά, γιατί, και με συγχωρείτε, γιατί όταν ανοίγουμε τελικά αυτό το φάκελο των νέων δεδομένων που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη επαφή, την ανθρώπινη σχέση, το μυαλό μας πάντα δεν πάει τόσο σε ενήλικες. Πάει περισσότερο, νομίζω, στα μικρότερης ηλικίας παιδιά, τα οποία είχαν συνηθίσει το παιχνίδι. Είδαμε προηγουμένως και ακούσαμε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας ότι αλλάζουν τα δεδομένα, τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται σε απόσταση μεταξύ τους στο σχολείο, αλλά όχι μόνο μέσα στην αίθουσα. Βλέπουμε ότι ακόμα και στα διαλύματα, ελάχιστα και τμηματικά θα γίνεται ο προαυλισμός των παιδιών. Δηλαδή αλλάζουν ριζικά οι αρχές που γνώριζαν μέχρι πρότινος ακόμα και τα μικρά παιδιά, τα οποία θα πρέπει σαφώς να μεγαλώσουν με την αξία που μεγαλώσαμε και εμείς. Ακριβώς έτσι. Ενώ λοιπόν μαθαίναμε τα παιδιά μας και έπρεπε να τα μάθουμε τη συμμετοχικότητα, την κοινωνικότητα, το να εντάσσονται σε ομάδες, να μοιράζονται το φαγητό τους, να μοιράζονται τα παιχνίδια τους, να έρχονται κοντά το ένα με το άλλο και να έχουμε παιχνίδια που δημιουργούσαν άνεση στην εγκύτητα και την επαφή, τώρα όλο αυτό ανατρέπεται. Και είναι κόντρα, όχι σε αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Τα παιδιά θέλουν να τρέξουν, να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο, να πασαληφθούν με αυτά που τρώνε. Μέσα στο παιδικό κομμάτι, πολλές φορές λέω εγώ γελώντας, είναι μίξες, σάλια, δάκρυα. Και τώρα σε όλα αυτά, που είναι τελείως φυσικά, πρέπει να μπει ένα όριο και να προσέχουμε και να μάθουμε και τα παιδιά μας να προσέχουν κάτι που είναι κόντρα στην παιδική φύση. Σωστά. Οπωσδήποτε αυτό θα φέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, αλλά και στον τρόπο που θα κάνουν σχέσεις και επικοινωνία στην πορεία. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα και μάλλον νέα προβλήματα προς επίλυση. Όταν δηλαδή περάσει όλο αυτό που ελπίζουμε να περάσει σύντομα, το του κορονοϊού, πού θα μας βρει? Θα μας βρει σε μια νέα πραγματικότητα που θα τη θεωρούμε φυσιολογική? Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που ξέραμε και που μαθαίναμε από τότε που είμαστε μικροί, δηλαδή την επαφή και την κοινωνικότητα?
μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Και βεβαίως ένα όμως, ακόμα μεγάλο ναι. ερωτηματικό, κυρία Ρουσοχατζάκη, είναι το γεγονός ότι γίνεται και με τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, τα παιδιά, τα άτομα Ακριβώς. με αναπηρία, άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, που γίνεται ένας τεράστιος άθλος, ένας μεγάλος μαραθώνιος και των δασκάλων τους, αλλά και των οικογενειών τους, για συνεχή κοινωνικοποίηση αυτών των ατόμων, άτομα τα οποία χρήζουν άμεσης ανθρώπινης επαφής, δεν γίνεται διαφορετικά. Και διαρωτώ με κι εγώ ίδιος ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά, πώς θα πρέπει να προσεγγιστούν τελικά από τους ίδιους τους γονείς, αλλά και τους δασκάλους τους. Βλέπουμε και τα ειδικά σχολεία παραμένουν κλειστά. Έτσι είναι. Για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι που είναι με ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και οι ευπαθείς ομάδες οι άνω των 65, γιατί να το πούμε ότι και οι μεγάλοι άνθρωποι, χρόνια λέγαμε ότι πολύ σημαντικό για αυτούς είναι το άγγιγμα, η επαφή, γιατί αυτό μειώνει την κάθλιψη. Το να βγαίνουν έξω από το σπίτι και να έχουν επαφή με άλλους. Τώρα τους λέμε μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι, μην ακουμπάτε κανένα. Ενώ είχαν γίνει έρευνες που έλεγαν ότι οι μεγάλοι άνθρωποι νιώθουν πολύ καλά όταν γύρω τους είναι μικρά παιδιά και ότι αυτό λειτουργούσε και στις δύο πλευρές αμφίδρομα με ένα πολύ θετικό τρόπο, τώρα κρατάμε τα παιδιά μακριά από τους μεγάλους. Οι μεγάλοι πρέπει να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και τα παιδιά εκείνα που είναι, για παράδειγμα, στο φάσμα του αυτισμού, που κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να τους μάθουμε την εγκύτητα και την επαφή, τώρα δεν έχουν δυνατότητες. Θα πρέπει να τους πείσουμε για το αντίθετο. Βέβαια, προς όφελος της δημόσιας υγείας, όμως, όταν μιλάμε για άτομα που έχουν αναπτύξει άλλα μέρη του εγκεφάλου, διανοούνται τον κόσμο εντελώς διαφορετικά από το διανοούμαστε εμείς, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Ακριβώς, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν έχουμε προλάβει να το λύσουμε. Και τον τρόπο πρέπει να βρουν όλοι αυτοί οι γονείς, κυρίως, έτσι, γιατί νομίζω και το επίπεδο το γνωσιακό των γονέων στην Ελλάδα, που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με αναπηρίες, νομίζω δεν έχουμε φτάσει και στο απόλυτο έτσι δυνατό σημείο να τα αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα σε καθημερινή βάση. Ακριβώς, πέφτει ένα τεράστιο βάρος, άλλο ένα βάρος στους γονείς, που ήδη έχουν αρκετά θέματα με τις δουλειές τους και την καθημερινότητα, γιατί είναι οι μόνοι που θα είναι κοντά με το παιδί τους. Πρέπει λοιπόν να μάθουν τους τρόπους να δώσουν σε αυτό το παιδί την εγκύτητα, την επαφή, την επικοινωνία, να μην αφαιθούν και να μην αφήσουν το παιδί στη μοίρα των πραγμάτων. Πρέπει να βρουν το κουράγιο να ασχοληθούν, πρέπει να βρουν το κουράγιο να πάρουν πληροφορίες από τους ειδικούς για το πώς θα προσπαθούν να εκπαιδευτούν, στην καθημερινότητά τους. Να εκπαιδευτούν, τους, ναι. έτσι, από εδώ να και πέρα. Εκπαιδευτούν, να εκπαιδευτούν. Εκ νέου. Εκ νέου. Εκ νέου και πολύ γρήγορα. Εμείς οι ειδικοί, είτε ιντερνετικά είτε από κοντά όσο γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε με το γονιό, πρώτα με το γονιό, γιατί αυτός είναι ο σημαντικός τρίτος ούτως ή άλλως και τώρα πολλές φορές ο μοναδικός. Όταν τα ειδικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Μάλιστα. Και τα παιδιά με δυσκολία λαμβάνουν τις θεραπείες τους έξω από το σπίτι, θα πρέπει ο γονιός και πάλι να αναλάβει άλλον ένα ρόλο. Έτσι. Κυρία Ρωσοχατζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί δείχνετε και εσείς τη δική σας ευαισθησία ως προς την ενημέρωση και των πολιτών και των οικογενειών για τέτοια σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν και θα τα παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς να πιέσουμε και από το δικό μας μετερίζει ο καθένας και δημοσιογραφικά, αλλά και εσείς από το χώρο σας, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί περισσότερο και να γίνει καλύτερη η ζωή όλων αυτών των ατόμων και των οικογενειών τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε τώρα είναι η υγεία μας. Έτσι. Και αμέσως μετά θα λύσουμε αυτούς τους προβληματισμούς, να δούμε πώς θα πάμε καλύτεροι παρακάτω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Ρωσοχατζάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.